Σε ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση για καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας ακόμα, διαφωνώντας ακόμα και με τον Επίτροπο, προκύπτει ένα πασιφανές συμπέρασμα. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, εν ώψη της πιθανότητας θετικής για την ελληνική πλευρά ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, βρίσκονται σε στρατηγικό αδιέξοδο. Μέχρι χθες ζητούσαν να μην κλείσει η αξιολόγηση και να γίνουν εκλογές. Σήμερα μας κατηγορούν ότι δήθεν καθυστερούμε. Αύριο έχουν την ελπίδα ότι θα μας κατηγορούν, αφού επιτευχθεί η συμφωνία, ότι δεν διαπραγματευτήκαμε αποτελεσματικά. Ο ελληνικός λαός όμως έχει ήδη βγάλει τα συμπεράσματά του. Πολιτική εκ του ασφαλούς δεν επιτρέπεται να κάνει κανείς σε κρίσιμες στιγμές για τη χώρα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε για 75 λεπτά τις θέσεις του στον κύριο Σόιμπλε πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά δεν βρίσκει ούτε μισό λεπτό για να την παρουσιάσει στους Έλληνες πολίτες. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, όταν η πρότασή του είναι ταυτόσιμη με τις προτάσεις των πιο ακραίων από τους δανειστές. Όταν δεν περιέχει τίποτα άλλο παρά επιπλέον μέτρα σκληρής λιτότητας σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που δεν τολμά να την παρουσιάσει δημόσια. Τον καλούμε, έστω και την ίστατη στιγμή, να πει με παρησία τη θέση του. Θέλει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη αξιολόγηση. Συμφωνεί με τις απαιτήσεις για νέα μέτρα ύψους 4,5 δισεκατομμύριων ευρώ μετά τη λήξη του προγράμματος. Υιοθετεί τις προβλέψεις της Κομισιόν ή του Δουνουτού για την ελληνική οικονομία. Απλές και σαφείς ερωτήσεις που ακόμη αναμένουν ξεκάθαρες απαντήσεις εκ μέρους του. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μάνη. Κύριε Υπουργέ, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κ. Ντομπρόφσκι, στη συνέντευξή του σήμερα στο Euro Today, λέει ότι επιλέξει το συνολικό πακέτο που θα αποφασιστεί, πρέπει να περικλεί τις προϋποθέσεις του προγράμματος συμπεριλαμβανομένης και της προοπτικής να έρθει το Δουνουτού σε μια συμφωνία, όχι της ανάγκης, της προοπτικής. Αυτή η θέση, μαζί με την δήλωση του κ. Βέμπερ εχθές, το επικεφαλής του Λουκού, ότι αφού το Δουνουτού ζητάει κούρεμα, καλύτερα να φύγει. Σας δίνει να καταλάβετε την κυβέρνηση εννοώ, ότι αλλάζει η θέση των ευρωπαϊκών θεσμών σε σχέση με τη συμμετοχή όχι του Δουνουτού στο πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση η οποία διεξάγεται έχει ως σκοπό την υιοθέτηση μιας συμφωνίας μέσα στις επόμενες μέρες και μέχρι την 20 Φεβρουαρίου, η οποία θα εμπλέκει όλους όσους συμμετέχουν στο ελληνικό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι και οι δηλώσεις του κυρίου Βέμπερ και η συγκεκριμένη συνέντευξη του κυρίου Ντομπρόφσκι, στην οποία ο ίδιος δεν πρόλαβα να την διαβάσω, αλλά αφού τη λέτε, αφού το αναφέρετε, φαντάζομαι ότι θα είναι πραγματικό. Αλλά και το σημερινό πρωτοσέλιδο της Süddeutsche Zeitung στη Γερμανία δείχνουν ότι υπάρχει μία θέση που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, η οποία είναι θέση εντελώς διαφορετική από εκείνη η οποία επικρατούσε, εν πάση περιπτώσει, καθ' όλη τη διάρκεια των ελληνικών προγραμμάτων, και έλεγε ότι η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη χώρες, τουλάχιστον από όσο ξέρουμε η Ολλανδία, που επιμένουν για την συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λαμβάνει υπόψη της και η ελληνική πλευρά. Σας λέω λοιπόν ότι ο στόχος τον οποίο έχουμε είναι να υπάρξει μια συμφωνία στην οποία θα συμμετέχουν όλοι. Αυτό όμως κατά πρώτο λόγο αφορά το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο επιτέλους θα πρέπει να υιοθετήσει ρεαλιστικότερες θέσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια θετική εξέλιξη τη Δευτέρα. Κυρία Καλογεροπούλου. Κύριε εκπρόσωπε, όταν λέτε ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα λιτότητας, κυριολεκτείτε ή θεωρείτε ότι αν περάσουν τα αντισταθμιστικά, στην πραγματικότητα για τον πολίτη θα είναι μία ή άλλη, άρα δεν θα πληρώνει επιπλέον? Εγώ στην εισήγησή μου δεν μίλησα για αντισταθμιστικά. Αυτό το οποίο συζητάμε σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς είναι το baseline σενάριο, δηλαδή την αναθεώρηση των προβλέψεων
εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την δυνατότητα να έχουμε μια κοινή βάση έτσι ώστε να προχωρήσουν οι τεχνικές διαβουλεύσεις για το κλείσιμο της, για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Οι βασικοί μας στόχοι αυτή τη στιγμή αφορούν την γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ευρωπαϊκών Θεσμών και Ελληνικής Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά ακριβώς το baseline σενάριο, τις μακροοικονομικές προβλέψεις δηλαδή για την μετά το 2018 περίοδο. Κύριε Τζολέτου. Κύριε εκπρόσωπο, χθες ο επίτροπος, ο κ. Μοσχοβησή, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και της ΙΑΚΟΣΙΟΝΗ, είπε πως η κυβέρνηση πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Και μάλιστα είπε για τον Πρωθυπουργό ότι τώρα εξαρτάται από εκείνον. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο και να μου πείτε αν όντως η κυβέρνηση έχει καταθέσει αντιπροτάσεις πάνω σε αυτό το πεδίο. Πολλά δημοσιεύματα σήμερα έκαναν λόγο για μία πρόταση την οποία υποτίθεται ότι κατέθεσε ο κύριος Μοσχοβησής στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αν διαβάσετε προσεκτικά τη συνέντευξη του κύριου Μοσχοβησή, ο ίδιος ο επίτροπος λέει ότι δεν ήρθε στην Ελλάδα για να διαπραγματευτεί αλλά για να συζητήσει. Δεν κατέθεσε επίσης καμία πρόταση, ο ίδιος το λέει, στον Πρωθυπουργό. Η αποστροφή του λόγου του στην τελευταία ερώτηση της συγκεκριμένης συνέντευξης έχει να κάνει με τα διαδικαστικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν έτσι ώστε οι συνομιλίες να οδηγήσουν σε μια θετική εξέλιξη την 20η Φεβρουαρίου. Εξάλλου, ο κύριος Μοσχοβησή ζητά βήματα από όλες τις πλευρές, και από την ελληνική πλευρά και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από τους υπουργούς οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Από τη δική μας μεριά έχουμε δηλώσει κατ' επανάληψη ότι έχουμε κάνει όσα βήματα απαιτούνται, έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις ολοκληρώνοντας με επιτυχία την πρώτη αξιολόγηση αλλά και ολοκληρώνοντας μια σειρά από προαπαιτούμενα για την δεύτερη αξιολόγηση. Έχουμε δείξει ότι με συνέπεια τηρούμε όλα όσα συμφωνήσαμε τον Αύγουστο του 2015 και από εδώ και στο εξής βήματα πρέπει να γίνουν τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας σε ό,τι αφορά το μεσοπρόθεσμο διάστημα για τα πρωτογενή πλεονάσματα, όσο και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο οφείλει να υιοθετήσει ρεαλιστικότερες θέσεις που θα βασίζονται στην πραγματικότητα. Αυτό νομίζω ότι έγινε σαφές εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και έχει γίνει σαφές όλες τις τελευταίες μέρες κατά τη διάρκεια όλων των συνομιλιών. Κυρία Γκαντώνα. Κύριε εκπρόσωπε, η κυρία Παπανάτσιου, που είναι υπουργός της κυβέρνησης, είπε σήμερα το πρωί σε μια συνέντευξή της ότι στο τραπέζι εξετάζεται κάποια μέτρα τα οποία δεν έχουν οριστικοποιηθεί, αλλά μίλησε με σαφήνεια για φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις. Και ήθελα να σας ρωτήσω εάν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να ζητήσετε να μειωθεί ο ένφια. Ευχαριστώ. Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις αφορούν τις μακροοικονομικές προβλέψεις για μετά το 2019. Η κυρία Παπανάτσιου στις δηλώσεις τις οποίες αναφέρεται είπε ότι διαρκώς συζητάμε με τους θεσμούς για μειώσεις στο ΦΠΑ, για μειώσεις στον έμφυα με δεδομένη τη θετική εικόνα την οποία παρουσιάζει η ελληνική οικονομία. Στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν είναι μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, ότι δεν διαπραγματεύεται εκείνη και επομένως δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει οποιαδήποτε τεχνική λεπτομέρεια στη συζήτηση τη συγκεκριμένη με τον δημοσιογράφο. Η κυρία Παπανάτσου λοιπόν δεν μιλούσε επί των διαπραγματεύσεων οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή και στόχο έχουν την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης με μια πολιτική συμφωνία την προσεχή Δευτέρα. Μιλούσε γενικώς για μια σταθερή και πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης ότι με δεδομένη την καλή εικόνα που παρουσιάζουν οι αριθμοί, με δεδομένη την καλή εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, πάντοτε συζητάμε με τους θεσμούς φοροελαφρύνσεις και δυνατότητες έτσι ώστε η κοινωνική πλειοψηφία να έχει τη δυνατότητα να ανασάνει. Κύριε Τσακίρη. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, πόσο βοηθούν σε αυτή την περίοδο την κυβέρνηση που έχουμε τη διαπραγμάτευση εξέλιξη για να κλείσει αξιολόγηση κινήσεις όπως αυτή των 18 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή και ζητούν να μπλοκαριστεί το ελληνικό οριοθετώντας αρχαιολογικούς χώρους.
Το γεγονός ότι εξελίσσονται διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης δεν σημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα, οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί σταματούν να λειτουργούν. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, όπως θα ξέρετε κύριε Τσακίρη, συνεχίζεται κανονικότατα. Και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τόσο οι βουλευτές της συμπολίτευσης όσο και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να ζητούν ενημέρωση, να κάνουν ερωτήσεις προς τους αρμόδιους υπουργούς για οποιοδήποτε θέμα εκείνοι θεωρούν και κρίνουν ότι είναι σημαντικό. Ένα παραπάνω σχόλιο όμως σε αυτό το οποίο ρωτήσατε. Οι 18 βουλευτές οι οποίοι κατέθεσαν τη συγκεκριμένη ερώτηση με σαφήνεια δηλώνουν ότι δεν είναι εναντίον της επένδυσης, αλλά αντιθέτως θέλουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με λεπτομέρειες, με λεπτομέρειες που αφορούν τα έργα στο ελληνικό, έτσι ώστε να υπάρχει μια σαφής εικόνα τόσο στο κοινοβούλιο όσο και στην ελληνική κοινωνία για το τι ακριβώς μέλη γενέστε. Νομίζω ότι αυτό δεν εμπεριέχει σε καμία περίπτωση κινδύνους για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε εκπρόσωπε, με δεδομένο ότι την υπεραπόδοση του 16 θα την πιστοποιήσει η Eurostat τον Απρίλιο, κάτι το οποίο είπε ευθέως ο κύριος Τόμψης στη χθεσινή του δήλωση. Αισιοδοξείτε ότι μπορεί να έχουμε λύσει τώρα, και αν δεν μπορεί να έχουμε λύσει τώρα, μπορεί η κυβέρνηση να αντέξει μέχρι τον Απρίλιο? Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τόμψεν δεν μίλησε ποτέ για Απρίλιο. Ο κύριος Τόμψεν με σαφήνεια είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει στα χέρια του τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και άφησε ανοιχτό παράθυρο για την αναθεώρηση εκ μέρους του Δούνου του προς το θετικότερο των προβλέψεων που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει για την ελληνική οικονομία. Δεν ξέρω από πού προέκυψε ο Απρίλιος, δεν ξέρω από πού προέκυψε η όλη συζήτηση περί αναβολής της συζήτηση για την αξιολόγηση. Εγώ δεν μπορώ παρά να επαναλάβω ότι ο στόχος όλων και των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι να συμφωνηθούν οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα χτιστεί η τεχνική πια συμφωνία για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης την Δευτέρα στις 20 του μήνους. Κύριε εκπρόσωπε, μπορώ λίγο. Το Απρίλιο προέκυψε το γεγονός ότι γύρω στο τον Απρίλιο θα πιστοποιήσει τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας. Υποθέτω λοιπόν και φαντάζομαι ότι... Ο κύριος Τόμψεν δεν μίλησε ποτέ. Το Δούνο του θα περιμένετε. Ο κύριος Τόμψεν δεν μίλησε ποτέ σε καμία δήλωσή του για τη Eurostat. Είπε ότι είναι ανοιχτός να αναθεωρήσει προς το θετικότερο τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας όταν έχει στα χέρια του τα νέα δεδομένα. Από εκεί και πέρα εγώ δεν είμαι μεθερμηνευτής του κυρίου Τόμψεν, σας λέω τι είπε. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει τις εκτιμήσεις του. Κύριε Μακρυγιάννη. Πώς σχολιάζετε λοιπόν, μιας και μιλάμε για αριθμούς και για τα στατιστικά, την τοποθέτηση του Ποτερητή από το Δούνου του στην Ελστάτ προκειμένου να παρακολουθούν και από εκεί τα στοιχεία? Το θεωρείτε μια θετική εξέλιξη, σας ανησυχεί ή είναι κάτι ουδέτερο? Ευχαριστώ. Δεν ξέρω από πού έχει προκύψει αυτή η είδηση. Προς στιγμήν δεν μπορώ παρά να την διαψεύσω. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από πουθενά. Παρακαλώ κύριε Αλφερόπλη. Κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση έχει κάνει, όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο επαναλάβατε, τα βήματα πίσω και μάλιστα στα όρια της, αν καταλαβαίνουμε σωστά. Και αναμένετε τα βήματα που πρέπει να κάνει πίσω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεωρώντας τις απόψεις του για το ελληνικό πρόγραμμα και φυσικά και τα βήματα πίσω από το Βερολίνο που αφορούν στα μεσοπρόθεσμα, το ύψος των μεσοπρόθεσμων, τα πλεονάσματα και τη χρονική τους διάρκεια. Η ιστορία δείχνει ότι αυτά διαρκούν, κρατούν, χρειάζονται χρόνο. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν πράγματι η κυβέρνηση τη Δευτέρα περιμένει λευκό καπνό σε επίπεδο πολιτικής συμφωνίας στο Eurogroup της Δευτέρας, και αν όχι, πώς θα αντιμετωπίσει τους κραδασμούς που υφίσταται το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και η τραπεζική πίστη, καθώς έχουμε σοβαρές εκροές καταθέσεων? Για άλλη μια φορά, κύριε Αλφερόπουλε, κάνετε μια ερώτηση με πολλαπλά σκέλη. Είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση και ήμουνα σαφής και σε προηγούμενες ερωτήσεις ότι όλοι
τόσο η Ευρωπαϊκή Θεσμή, όσο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όσο και η ελληνική κυβέρνηση, δουλεύουμε στην κατεύθυνση έτσι ώστε στο Eurogroup της προσεχούς Δευτέρας να υπάρξει συμφωνία σε ό,τι αφορά τους κεντρικούς άξονες που από εκεί και πέρα θα μπορέσουν να οδηγήσουν και σε τεχνική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την δεύτερη αξιολόγηση. Το κεντρικό λοιπόν είναι μία συμφωνία σε ό,τι αφορά το μακροοικονομικό σενάριο, σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το 2018. Και έχω την εύλογη πεποίθηση ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι πολιτικές προϋποθέσεις για μια τέτοια συμφωνία. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, δηλαδή για την εικόνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη χώρα, αυτό δεν αντιμετωπίζει κανέναν απολύτως κίνδυνο. Η εκροή καταθέσεων για την οποία κάνατε λόγο είναι ένα κλασικό εποχικό φαινόμενο την περίοδο της μετάβασης από τη μία χρονιά στην άλλη. Επομένως δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος για ανησυχία ή για προβληματισμό. Η ελληνική οικονομία είναι σταθερή, το τραπεζικό της σύστημα είναι σταθερό, όλα και η σταθερότητα αυτή θα εμπεδωθεί έτη περαιτέρω με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης η οποία επίκειται. Κυρία Κεχαγιά. Κύριε εκπρόσωπε, εφόσον οι κεντρικοί άξονες της συμφωνίας επιτευχθούν, υπάρξει συνένεση στο Eurogroup της Δευτέρας, τότε είναι ανοιχτός ορίζοντας, πιστεύετε, για ένταξη στο QE τον Μάρτιο? Αυτό είναι ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης. Κυρία Τσικρίκα. Κύριε εκπρόσωπε, μπορείτε να διαψεύσετε ότι δεν συζητάει η κυβέρνηση κατάργηση προσωπικής διαφοράς? Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αν υπάρξει κατάργηση προσωπικής διαφοράς, θα υπάρξει μείωση της καταβαλλόμενης συντάξης κατά 30%. Μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους συνταξιούχους ότι δεν κινδυνεύουν για νέα μείωση της συντάξης? Κυρία Τσικρίσκα, σας είπα ότι η ελληνική κυβέρνηση συζητάει το baseline σενάριο, δηλαδή τις προβλέψεις βάσει των οποίων θα συγκροτηθεί η τεχνική συμφωνία. Χωρίς να έχουμε καταλήξει στο baseline σενάριο, καθώς δηλαδή το σενάριο βάσης, δηλαδή ποιο θα είναι το δημοσιονομικό κενό του 2019, η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι το δημοσιονομικό κενό το 2019 είναι 0. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί λένε ότι το δημοσιονομικό κενό είναι 0. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βρίσκεται σε μια πορεία συζήτησης επί των υπεραπεσιόδοξων προβλέψεων τις οποίες έχει κάνει, και άφησε ο κύριος Τόμσεν και ένα ανοιχτό παράθυρο ότι μπορεί να αναθεωρήσει επί το θετικότερο τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας. Χωρίς λοιπόν να έχουμε συμφωνήσει καν στο ποιο είναι το δημοσιονομικό κενό, ανακαλύπτεται τώρα μείωση της προσωπικής διαφοράς και μάλιστα μείωση των συντάξεων κατά 30%. Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μία κατά έναν τρόπο αυθαίρετη πρόβλεψη, με δεδομένο ότι έχουμε να κάνουμε με μία εξίσωση που έχει δύο αγνώστους. Επομένως δεν ξέρω πώς ακριβώς την επιλύσατε. Κυρία Ζορμπά. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε πριν ότι όλοι εργάζονται και οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και το ΔΝΤΟΥ για επίτευξη μιας πολιτικής συμφωνίας στο Eurogroup της Δευτέρας. Ο κύριος Τόμσεν μίλησε για αναθεώρηση στοιχείων, άφησε ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο να αναθεωρηθούν τα στοιχεία. Αναρωτιέμαι, με δεδομένη το στόχο της ελληνικής κυβέρνησης να υπάρξει όντως μια πολιτική συμφωνία τη Δευτέρα, και με δεδομένο ότι δεν έχει 2,5 μήνες αλλάξει η θέση του ΔΝΤΟΥ σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις, μήπως πηγαίνουμε, εξετάζουμε ένα σενάριο τύπου συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012, δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ τότε. Πρακτικά το ΔΝΤΟΥ συμμετείχε με την δέσμευση στηρητή των Ευρωπαίων να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη βιωσιμότητα, να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, εάν υπάρξουν πρωτογενή πλεονάσματα στην ελληνική οικονομία. Δεν εξετάζουμε κανένα άλλο σενάριο εκτός από την γεφύρωση των διαφορών σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά το 2019. Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο συζητούμε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν υπάρχει καμία άλλη σκέψη, τουλάχιστον στο μυαλό της ελληνικής κυβέρνησης.
Με έχετε τελειώσει με τα θέματα της αξιολόγησης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι αποχώρησε από τις συνομιλίες για το Κυπριακό ο κύριος Ακιτζή. Έχετε κάποιο σχόλιο για τη στάση του Τουρκοκυπρίου ηγέτη? Είναι δεδομένο ότι η ελληνική πλευρά στηρίζει την προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν θέλω σε αυτή τη φάση να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο που να αφορά είτε τη στάση των Κυπριακών αρχών είτε τη στάση του κυρίου Ακιτζή. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω αν έχει τελειώσει με την αξιολόγηση. Επειδή το αν έχω τελειώσει με την αξιολόγηση. Όχι, να σας πω. Το αν έχω τελειώσει με την αξιολόγηση δεν εξαρτάται από μένα. Ναι, ναι, εξαρτάται από τους δημοσιογράφους. Για τις ερωτήσεις μιλάω. Επειδή παράλληλα έχουμε τη διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και επίσης και η σύνοδο για την ασφάλεια στο Μόναχο, με τι θέσεις προσέρχεται η χώρα σε αυτές τις δύο? Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης ό,τι αφορά την κρίση ασφάλειας στην Ευρώπη είναι δεδομένες και πολλάκις δεδηλωμένες. Στόχος είναι να υπάρξει αποτελεσματική προστασία της Ευρώπης αλλά και των διεθνών σχέσεων όλων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ με τις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη στο πλαίσιο διαρκών προσπαθειών για ειρηνική επίλυση των διαφορών. Αυτά είναι δεδομένα και δεδηλωμένα. Περαιτέρω σχόλια νομίζω ότι δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, ισχύει πως η συμφωνία η οποία θα γίνει αποδεχθεί από τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο και θα φέρει και την επικύρωση του ανώτατου κομματικού οργάνου θα πρέπει να γίνει σεβαστή από την κοινοβουλευτική ομάδα, διαφορετικά όποιος διαφωνεί θα πρέπει να παραιτηθεί? Είναι νομίζω πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι κομματικές αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές από το σύνολο των οργάνων του κόμματος. Η κοινοβουλευτική ομάδα είναι και αυτή με την ευρία έννοια ένα όργανο του κόμματος. Επομένως νομίζω ότι είναι απολύτως δεδομένο ότι οποιαδήποτε απόφαση θα γίνει σεβαστή από όλους τους συμμετέχοντες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βεβαίως θα κληθεί και εκείνη να αποφασίσει επί τη βάση της οριστικής συμφωνίας. Μην έχετε καμία αγωνία και κανένα άγχος για το τι θα κάνουν οι βουλευτές της συμπολίτευσης. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι συμπαγής, η κυβέρνηση είναι συμπαγής και προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με αυτοπεποίθηση έτσι ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία έχοντας ως κύριο επιχείρημά μας την θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Υπουργέ, αν κατάλαβα καλά, διορθώστε με. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εάν υπάρξει τη Δευτέρα Συμφωνία, θα είναι μέσα. Με τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει όμως τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έτσι δεν είναι? Και αν υπάρξει αναθεώρηση των στοιχείων, θα παραμείνει με τα νέα στοιχεία. Αυτό είναι, το κατάλαβα καλά ή όχι? Σας είπα ότι στοχεύουμε έτσι ώστε να υπάρξει μία συμφωνία η οποία δεν θα περιλαμβάνει ούτε ένα επιπλέον ευρώ λιτότητας. Στόχος λοιπόν είναι η γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε ό,τι αφορά τις μακροοικονομικές προβλέψεις για το 2019. Πότε, κύριε? Την προσεχή Δευτέρα, κυρία Καλογεροπούλου. Διευκρινιστικά λοιπόν επ' αυτού. Αυτή την ώρα υπάρχει ένα χάσμα στις εκτιμήσεις με το δούνο του των αριθμών. Η κυβέρνηση έχει βάλει ένα deadline για τη συνέχιση αυτών των συζητήσεων μέχρι πότε μπορεί να αντέξει ή μέχρι πότε είναι προετοιμασμένη, σχεδιάζει, τέλος πάντων να περιμένει αυτή τη γεφύρωση? Διότι μπορεί να μην υπάρξει γεφύρωση άμεσα, κύριε
εκπρόσωπα. Δηλαδή μπορεί να περιμένει τον Απρίλιο, τον Ιούνιο, τον Φλεβάριο. Σας είπα ότι στόχος της ελληνικής κυβέρνησης, των ευρωπαϊκών θεσμών και όλων των εμπλεκόμενων στο ελληνικό πρόγραμμα είναι να υπάρξει μια καταρχήν συμφωνία επί των βασικών αξώνων του προγράμματος και της μετά το πρόγραμμα περιόδου την προσεχή Δευτέρα. Αυτό είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, αυτή είναι η θέση του κυρίου Μοσκοβισή, η οποία χθες εκφράστηκε με την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, αυτή είναι η θέση όλων όσων έχουν μιλήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή είναι η θέση όλων όσων εμπλέκονται με το ελληνικό πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη στιγμή υποθετικά σενάρια για το τι θα γίνει αν δεν. Σας λέω, στόχος όλων είναι να υπάρξει μια καταρχήν πολιτική συμφωνία την προσεχή Δευτέρα. Ορίστε, κυρία Μαντέλη. Κύριε εκπρόσωπε, πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η γεφύρωση, εφόσον τέσσερις μέρες πριν το Eurogroup μας λέτε ότι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει καθόλου, αλλά και των θεσμών, συγκεκριμένα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, παραμένει η ίδια. Δεν συνάδει αυτό που λέτε με αυτό που έχουμε. Σας λέω ότι υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις για να υπάρξει μια συμφωνία την προσεχή Δευτέρα. Επ' αυτού θέλω να ρωτήσω. Μιλήσαμε για γεφύρωση διαφορών. Η ελληνική κυβέρνηση είπε ούτε ένα ευρώ μέτρα λιτότητας. Τι μπορεί να δώσει, δηλαδή σε αυτό το παζάρι που γίνεται, η θέση ελληνικής κυβέρνησης ποιες είναι? Σας εξήγησα περισσότερες από μία φορές ότι η συζήτηση που διεξάγεται αφορά τις μακροοικονομικές προβλέψεις για το 2019. Δηλαδή το αν θα μπορέσει να γεφυρωθεί η άποψη της Κομισιόν και της ελληνικής κυβέρνησης περί μηδενικού δημοσιονομικού κενού και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που βλέπει δημοσιονομικό κενό. Αν αυτή η προσπάθεια τελεσφορήσει, από εκεί και πέρα οι τεχνικές συζητήσεις θα έχουν τυπικό και μόνο χαρακτήρα. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, ανεξάρτητα από το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, επειδή μιλάτε συχνά για ούτε ένα ευρώ νέα λιτότητα, θα σκέφτονταν η ελληνική κυβέρνηση κάποια στιγμή, ενδεχομένως και μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης, μια αλλαγή στο μείγμα των μέτρων που υπάρχουν τώρα, δηλαδή να πέσει πράγματι με 500 ευρώ το φορολόγητο, αλλά να μειωθεί το ΦΠΑ σε κάποιες περιοχές ή σε κάποια προϊόντα ή συνολικά ή ενδεχομένως και οέμφυα, δηλαδή να αλλάξει το μείγμα. Η συζήτηση περί του δημοσιονομικού μείγματος είναι τεχνική συζήτηση η οποία προϋποθέτει την κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τις μακροοικονομικές προβλέψεις μετά το 2018. Κύριε Κλαδιά, ναι. Στο χτεσινό άρθρο, κύριο Τόμψεν άφησε ανοιχτό τον χρόνο στον οποίο θα μπορούσε να γίνει μια αναθεώρηση των προβλέψεων του Ταμείου. Στις κατηδίαν διαπραγματεύσεις, συναντήσεις, συνομιλίες, έχει λεχθεί κάτι τέτοιο ή έστω έχει υπονοηθεί ότι θα μπορούσε να κάνει πίσω το Ταμείο σε ό,τι από τον προβλέψεων? Έχω απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.